ερευνητική ομάδα στην Κύπρο προχώρησε σε μια εναλλακτική μέθοδο για επιτήρηση της πανδημίας μέσω παρακολούθησης λιμάτων. Μάλιστα, όπως ανέφερε στην εκπομπή Αλφα Καλημέρα η Δόκτωρ Μαρία Κολιού, ήδη έχουν ληφθεί δείγματα από την επαρχία Λεμεσού. Αυτή είναι μια μέθοδος η οποία εφαρμόζεται σε κάποιες άλλες χώρες του εξωτερικού. Είναι σε πειραματική βάση, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ υποσχόμενη σαν εναλλακτική μέθοδος επιτήρησης της κατάστασης. Τα πρώτα συμπεράσματα ερευνών από άλλες χώρες του εξωτερικού καταδεικνύουν πως από αυτήν τη μέθοδο μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για στοιχεία τοπικής έξαρσης της νόσου μέχρι μια εβδομάδα προηγουμένως. Δηλαδή μπορεί να έχεις και λίγη πρόληψη, να το πούμε. Δηλαδή, εντοπισμό του προβλήματος πιο νωρίς. Είναι, όπως λέω, μια πολύ καλή ομάδα, η οποία βέβαια για να μπορέσει να συνεχίσει χρειάζεται κάποια χρηματοδότηση. Δεν μπορεί, γιατί είναι πανάκριβες μέθοδοι. Μέθοδος, όπως εξηγεί, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες νόσους, όπως η πολιομιελίτιδα.